Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, να πατήσετε το κουμπάκι από κάτω που λέει εγγραφή και να με ακολουθήσετε στο Instagram. Και πάμε να ξεκινήσουμε για το σημερινό βίντεο, γιατί η ώρα είναι 8 παρα 5, πρέπει να φύγω. Είναι 28 Οκτωβρίου, χρόνια πολλά σε όλους. Δεν προλαβαίνω, αλλά έχω ξυπνήσει από τις 5.30, έχω ετοιμαστεί, έχω γίνει μια κουκλάρα. Και θα πάμε Αράχοβα με τις φίλες μου, εκδρομή. Θα σας πάρω μαζί. Έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή το γιατί και τι έχει γίνει κτλ. Δεν θα σας κρύψω τίποτα, το υπόσχομαι. Οπότε φύγαμε να ξεκινήσουμε για αυτή την ωραία μέρα. Φωνή φιλανάδα μου. Καλησπέρα. Βλάβει τον ήλιο. Κουκλή μου. Και θα έρθει. Είναι όμορφο κορίτσι. Οκ, κάτσε να συνδέσουμε αυτό με το GP. Γράφει. Νιώθω κάπως διάσημη. Όχι περίεργα. Νιώθω ότι είμαι στο Big Brother. Κάτσε να βάλω γυαλιά. Το Instagram μας έχει κάνει πολύ μικρούς. Ναι, πράγματι. Το Instagram καταστρέφει ζωές. Έχει κλείσει. Όχι, και γράφει. Και το κακίνιο λαμπάκι. Απλά το κάνει δείξει κανένα συνήθεια. Συγγνώμη που είχε να σε είπε. Θα σε μάθουμε. Τώρα χαιρεία είναι. Με πάρα πολύ. Είναι photogenic. Θέλετε μία σημερινή να πάρουμε. Για το δρόμο, ε! Μας λέει η κυρία στο Starbucks, πάτε στην παρέλαση. Ποια ώρα πήγα να της πω... Πες μη τέχω, με κοσταρά εγώ. Θα κάνουμε παρέλαση κοσταρά εμείς. Γιατί τώρα συγγνώμη θα ακούγονται όλα αυτά που θα λέμε. Όχι, θα τα κόψω. Αλλά πρέπει να τα δω. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τα δω και βαριά με το... Αλλά θα τα δω. Δεν θα ακούγονται βρισχές, δεν θα ακούγονται οικουμενικά. Θα ακούγονται μόνο τα αστεία κομμάτια που φαίνομαι στο ρέζ. Και βγαίνει λέει ένα βίντεο μου γκο. Αυτός που θα μπει. Έχω φέρει και βαφτικά, έχω φέρει και βούρτσα, έχω φέρει και λακ, έχω φέρει τις παναγιές στα μάτια όλα. Σκέφτηκα ότι θα είσαι περήφανη για μένα. Είσαι σίγουρη φίλη των κοριτσιών, να ξέρεις. Τι? Εγώ ευτυχώς κουβαλάω μικρά τσαντάκια γιατί ξέρω ότι θα βρω στις φίλες μου πράγματα. Όχι, εγώ κουβαλάω μικρό τσαντάκι, αλλά έφερα ένα backpack πίσω που έχει πράγματα. Αφού είμαστε με το αυτοκίνητο, συγγνώμη κιόλας. Να μην έχουμε μια ανησυχή. Να την έχουμε. Η Φίβη θα μπει στο κέντρο, στο αυτό που θα μπει. Όχι, θα τη φτιάξουμε τη Φίβη. Αχ, πες μου ότι δεν χρειάζεται να βγω εγώ. Δεν ξέρω πώς θα βγεις εσύ. Αχ, τέλειο. Έλα! Πώς θα γίνει. Αυτό, ναι. Είναι αυτοκίνητο από πίσω. Ουπς, sorry. Αχ, θέλει και να στρίψει, ναι. Θέλει να στρίψει. Γι' αυτό μην κοιτούσε η Φίβη. Και περίμενε και λέω δεν έρχεται. Αυτό το φάγατε, πώς να βάλεις αυτό που έχει μείνει εκεί πέρα, το ένα. Και να πετάξουμε αυτό. Έχει τίποτα άλλο εκεί. Να το βάλω πίσω για να μην σας. Έχει πολύ καλή εδώ μέσα. Σε ενοχλεί. Όχι καθόλου. Πού είναι το φιντάκι. Λίγο το βέβαια. Καλά το μισό. Θες να σε βγάλω μία τσακούλα. Και λοιπόν, περίμενε. Καλημέρα. The pretty girl. Λοιπόν, περίμενε. Ό,τι δεν θες βάλεις στο παπαγκάζ. Είναι και ψηλή η Φίβη, τώρα... Sorry. Ωχ, ναι, το μπορείς να δεις κάτι μπροστά. Σε καλά. Εντάξει. Χάι. Δεν μπορώ, είναι τόσο ψηλή που μπορώ. Λοιπόν. Α, ένας... Λοιπόν, θες να την κλείσεις. Η μόκα. Εδώ. The mocha. Thank you. Oh, man. Λοιπόν, επίσης γυρνάμε vlog. Και τώρα όμως θα συστήσω τους πάντες, γιατί δεν έχω συστήσει κανέναν και τόση ώρα μιλάγαμε, αλλά δεν έχω συστήσει κανέναν. Μπορεί να μας βλέπουμε όμως όταν θα μας συστήνεις. Βάζει και ζωνούλες. Όλοι. Οι ζώνες όσοι ζωές. Στα πίσω καθίσματα. Παντού όσοι ζωές. Εμένα... Περνάμε θετικά μηνύματα. Λοιπόν, θέλω λίγο ηρεμία. Θέλετε να στηθείτε. Φυσικά, όχι. Έλα, εγώ θα σας πω. Λοιπόν, έχουμε εδώ είναι το μαράκι το οποίο ντρέπεται. Εκεί είναι η Φίβη, η οποία επίσης ντρέπεται. Η Ginger μας. Εδώ έχουμε τη Μιχαήλα που τρώει ένα ντόνατ και μας κάνει και ζηλεύουμε. Και το ντόνι Χρυσάνθη που επίσης δεν φαίνεται. Φαίνεται πλαγίο. Γεια! Αυτά. Και ξεκινάμε τώρα για Ράχοβα. Παιδιά, καλό μας ταξίδι. Καλό ταξίδι, ας κάνουμε και το σταυρό μας, Παναγίτσα μου, γιατί δεν πάει και τίποτα καλά. Δεν θέλω τέτοια όμως μεταδοξία και το πάθεια. Όχι, δεν θέλω. Θέλω να πάει πολύ. Βασικά θα πάει, θα περάσουμε τέλεια. Μάλιστα. Θα περάσουμε τέλεια και σκάμε όλοι στο γέλιο. Μα και σκάμε στην κολόνα. Είναι χαλιά, φαίνεται χαλιά. Ούτε καν φαίνεται. Ούτε αυτό το βγάλαμε στο βίντεο.
Ποιο? Ό,τι έχει και έχει σοκολάτα πάνω. Δεν βγάζει, δεν βγάζει. Άμα το έχετε κλειστό, πώς είναι, ρε κορίτσια. Όχι, για να τα βγάλω όλα. Δεν γίνεται να μπει προσωπικά. Όχι, θα τα βγάλω. Κάτσε να τα βγάλω. Δεν το είδε. Το κατάλαβα. Έχω χιούμορ, είναι η αλήθεια, είμαι άτιμη. Μία. Μία, κι άλλη καμία. Λοιπόν, και τον σκέφτομαι και την επόμενη μέρα μου κάνει αντίδραση. Είδες το manifest. Με σκέφτεται ο Ρουβάς. Και του στέλνω φατσούλα. Του στέλνω φατσούλα. Τι φατσούλα? Δεν θυμάμαι τώρα. Αυτή με τα σάλια που θέλουν. Με λιγάνα. Με καρτούλα. Φαλιά πολλά. Πού καλά πάτε? Αράχοβα πάμε. Θα σας πάρουμε μαζί. Δεν χωράτε, όχι τίποτα άλλο, είμαστε πέντε. Δεν τη θέλατε να πω. Δεν βλέπεις που είναι ποτούλα. Καλή συνέχεια. Και έχεις το διόδιο και τις λάμπες άνθρωπος. Καλά, να σας πω κάτι. Όλοι να λέμε και εγώ αυτό, δηλαδή δεν μπορώ να το πεις ένα κάρτα, ξέρεις. Είναι κακό, ξέρεις. Έλα τράβε το χρήμα. Άντε να τελειώνουμε. Άντε μόνο. Όχι, εσύ δεν θα σταματήσουμε για σένα, δεν έχεις γκόμενα αυτή τη στιγμή. Όποιος ενδιαφέρεται, το Instagram. Εδώ πέρα για την κοπέλα τη δίνουμε σε τιμή προσφοράς. Είναι όμορφη νοικοκυρά. Καλή μαγείρισα. Το ότι σαν νοικοκυρά νομίζω σου περιλαμβάνεται. Όχι, θέλω να το ευκρινίσουμε. Ό,τι θέλετε σε σημαντικό το φτιάχνει. Θέλω να είμαι Ιταλίδα στην ψυχή. Ένας Ιταλός μας κάνει επίσης, φτιάχνει μια original carbonara. Και πίτσα. Και πίτσα, ναι. Αυτά. Δεν τρώμε τίποτα άλλο γενικώς. Θα σταματήσουμε. Όταν θα πάμε να φάμε. Α, τι κάνουμε το συνέδριο Word. Συνέδριο, το ίδιο μηχανόμενο. Με έβγαλε εσύ κάποια φωτογραφία. Τόση ώρα καθόμουν. Βγήκε στη Θήβη, ψεύτηκα. Μίλαγα, αλλά ταυτόχρονα το έπαιζε ωραίο όσο μίλαγε. Θα κλείσω το κεφάλι σου. Δεν έχω πονοκέφαλο να πεις στην καμένα σου παρακαλώ. Αυτό είναι που κάνεις έτσι ότι στείνεσαι. Ένα απόσπασμα από το μαέστρο που πήγε άλλη και τον άρπαξε. Α, θέλω να το ξεκινήσω καλό. Είναι τέλεια. Να μην φαίνεται σε παρακαλώ τόσο κάθισμα. Αλλά έχω χάσει. Εχθές ας πούμε δεν το είδα η αλήθεια. Γιατί δεν ήταν το προηγούμενο. Θα τα βάλω σε ακούω. Δεν έχω δει κανένα από τα δύο. Τότε μαμά μου το πρώτο. Εντάξει, με καλιάξει τώρα φοβερό. Ναι, είναι καλό. Είναι λίγο κλασικά βέβαια το στυλ του, είναι ξέρεις παρεμφερές, αλλά βγάζει ωραία, ναι. Έχει ένα βασικά. Έχει στυλ. Στυλ, καθεκώς. Και τα πλάνα που τραβάει είναι άστορε. Ναι, έχει ωραία σκηνοθεσία πάντα. Λέω ότι είναι 9, είναι και επεισόδια. Όντω. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι σειρές που είναι λίγα γιατί δεν στα πρίζουν. Ενώ όλες οι άλλες σειρές το τραβάνε τόσο πολύ από τα μαλλιά που δεν θες να το βλέπεις άλλο. Τι έρωτα έχει με την Καβογιάννη όμως αυτό ο Καλιάνης. Και σε μένα το είχε πει που την είχα βγάλει. Ευχαριστώ. Mm-hmm. Άμα με βγάζετε καλά, λες, θα πω ότι είναι τι, είμαι καμιά παράξενη. Όχι, μην το ξαναπείτε. Κοιτάξτε τι ωραία διαδρομή, τι ωραία δεντράκια. Να, εδώ θα βγάλω την ωραία. Α, ναι, συγγνώμη, τι ωραία. Δεν έχουμε μουσικούλα όμως. Θα βάλω μουσικούλα. Θα κάνει copyright. Αλλά θα το κόψουμε. Και έχουμε κάνει μπλουζάκι, ψάχνω γκόμενο. Έλα να μου μιλήσεις, μην τρέπεσαι. Δεν σε μυρίσω, θέλω μόνο να δαγκώνω. Θα δαγκώσω μόνο εάν μου το πεις. Άμα θέλεις να δαγκώνω κιόλας. Άμα θέλεις κάνω ό,τι θέλεις. Δεν παίζει, γιατί... Όταν είπε αυτή
όλες ταυτόχρονα έτσι. Κάνω εγώ μια ενημέρωση ότι έχουμε καλύψει τα διόδια στο κοινό μας. Και δεν κάνει. Βασικά δεν είναι καν διόδια ακόμα, δεν τα βλέπουμε καν. Περίμενε, θα βγάλουμε το κινητό. Τι έχουμε κολλήσει τα διόδια. Ναι, γι' αυτό. Πού είσαι άλλο στο κινητό. Με την κοπέλα που είχε πριν. Πρέπει να βγάλουμε ένα βίντεο με το κινητό. Βίντεο το ματσάκι. Αχ, ωραίο είναι, ωραίο. Δεν θέλω άλλο όμω. Κόψε μόνο. Πάμε. Θα βγάλω ένα βίντεο να σα δείξω τι γίνεται μετά παράλληλα. Ή δεν ξέρω, θα πέσει όσο τα βλέπω. Είμαστε κλωτικά σταματημένοι. Θέλω να πάει αυτό. Έπρεπε να πει τα πάντα φανταστικά. Πού? Μιχαήλ. Μα μπήκε αντίθετο ρεύμα, ρε φίλε, και μου έλεγε ότι φταίω. Δεν με λέει τι λέει που ερχόμουν. Και κόντεψα για να την αποφύγω. Βγήκα και από το δρόμο, αλλά και κόντεψα να πέσω να πει μου λάκι. Τι πήγε καλά, εκείνη την πέρα, μα τι και δούλευα κι εγώ, το έχω πει. Προφανώς δεν ήταν ικανή να οδηγήσει. Καλά, πέρα από αυτό, παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτό τώρα στην Ελλάδα που όλοι πάνε ανάποδα παντού, εμένα μπορεί να με τρελάνει. Όπου βολεύει τον καθένα, πάει ανάποδα. True. Και μετά θα φταίει ο άλλος. Είναι και κατά λάθος, να ξέρεις. Καλά, ναι. Καλά, εντάξει. Κάνει... Γι' αυτό κάθεται έτσι ήσυχη. Όχι, αλλά. Εντάξει, όχι. Εντάξει, πολύ σπάνιο να γίνει κατά λάθος. Αντίθετο ρεύμα. Και λέει, μα καλά που πάνε όλοι από εδώ. Μα καλά, γιατί δεν ακολουθεί κανένα σε μένα. Στο έχω πει στο αεροδρόμιο που είχα πει ανάποδα. Όχι. Είχα πει στο αεροδρόμιο. Ναι. Και ήθελα να πω στο πάρκινγκ που είναι, ξέρεις, γιατί λίγη ώρα στάθμιση. Ναι, το κλασικό. Λοιπόν. Αλλά όλο χανόμουν. Δεν μπορούσα να περάσω πιο στενά, πρέπει να στρέψω. Δεν έχει και πολλά στενά το αεροδρόμιο. Αλλά είναι για συνέχεια χάνομαι στο αεροδρόμιο. Του χαίνομαι. Λοιπόν. Παιδί μου, με παίρνει και το κλείσει για να το πάει κάθε φορά. Λοιπόν. Πώς το λένε. Τρομοκρατημένη, βασικά είχα βρει το δρόμο που ήθελα να πάω και έρχεται αυτό το. Εκεί μόλις είναι η πύλη που βγαίνει ο κόσμος που έρχεται, ξέρεις, κάτω, όχι πάρκινγκ. Και έρχεται ένα φορτηγάκι, ξέρω εγώ τι ήταν, και μας έλεγε ότι πρέπει να φύγουμε από εκεί. Και λέω ρε τώρα που το βρήκα με την πρώτη φορά το βρήκα έτσι αμέσως και μας λέει πρέπει να φύγετε. Άντε λέω τώρα πάει να φύγουμε. Κάνω κάτι κύκλους πάλι, βγαίνω ξανά πάνω στη λεωφόρο, ας πούμε, ξανά έβγαινα, έμπαινα, έβγαινα, έμπαινα. Σταματάω κάπου και λέω σας παρακαλώ σε ένα κύριο. Θέλω να μπω στο πάρκι, δεν μπορώ να βρω που είναι. Και αρχίζει και κλαίει. Όλα μου πάνε χάλια στη ζωή μου. Δεν αντέχω άλλο, θα το εκτονίσω. Ωραία και. Λοιπόν, λέει, από εδώ είναι και αυτά μου, λέει, δεν σας πάω. Όχι, λέει, ευχαριστώ να μου πείτε θέλω. Λοιπόν, τι θύμισε όμως! Τι ηλικία? Μικρός ήταν. Α, λοιπόν, θύμισε το κομμάτι. Τέλος πάντων, λέω, όχι, μπορείτε να μου πείτε, ξέρω εγώ, θα πάω μόνη. Ευχαριστώ. Μου λέει, εν πάση περιπτώσει, αλλά είσαι και κατάδεκτη. Κατάδεκτη. Και το έκανε και λάθος εδώ μεταξύ. Ναι, το έκανε και λάθος. Και εγώ δεν ήξερα ότι είναι μία είσοδος, μία έξοδος. Και βλέπω μία μπάρα πάρκινγκ και λέω, το βρήκα. Πάω να μπω και ήταν μόνο η έξοδος από εκεί. Και ο άνθρωπος που πήγαινε να βγει εκείνη τη στιγμή έβλεπε μόνο από την μία πλευρά γιατί από την άλλη δεν ερχόντουσαν αυτοκίνητα και όπως πάει να βγει εγώ πάω έτσι και μου έκανε σας παρακαλώ με το email κάνω πίσω ενώ έρχονται αυτοκίνητα βγαίνει, μπαίνω έτσι να κάνω πιστογωνία να βγω κανονικά να ξαναπάω να κάνω κύκλωνα. Πάλι καλά που με είδε όμως ο άνθρωπος και πλε, αυτό πότε ήτανε? Πριν κάποιους μήνες. Όχι, δεν έχει τη δικαιολογία. Όχι, δεν έχω μάθει ακόμα. Γιατί θα έλεγα ότι γενικά εντάξει είσαι καλή οδηγός όπως έχω δει ρε παιδί μου. Καλή είμαι ρε παιδί μου, σαν οδηγός. Το λες εσύ για σένα. Βέβαια. Αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου, θα σε πλακώσει. Αυτά είναι τα διόδια. Δεν τα βλέπω. Δεν το κατάλαβα, δεν το κατάλαβα. Μην αγχώνεις, δεν θέλω να αγχώνεις. Να ενημερώσουμε το κοινό εσύ θα αποχωρήσει από το αυτοκίνητό μας, το γιοταχή μας. Ένα πιτσίρι και καθαρίζει τις μίξεις του. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Κάνουμε τώρα intro να σε αποχαιρετήσουμε και εσύ μας λες για τις μίξεις του πιτσίρικιου. Σπούδασα λοιπόν στην Άμφισσα και ερχόμουν μια φορά την εβδομάδα. Έπαιρνα το πτάι και Αθήνα. Από
Πού ήτανε, στην Βασίλειο. Είσαι τρελή. Γιατί μια φορά την εβδομάδα. Γιατί όχι. Πήγαινε πολύ στη σχολή τη, από ό,τι κατάλαβε. Μία φορά είχα βάλει όλη την εργαστήρια. Μία φορά την εβδομάδα πήγαινε σχολή, μία φορά την εβδομάδα ερχόταν Αθήνα από. Όχι, δεν έμενα. Γι' αυτό δεν το έχω ακούσει. Λοιπόν. Αλλιώ θα κρίνει όλη μέρα. Ακόμα και τώρα. Δούλευα και έπαιρνα ρεπό. Και το ρεπό μου πήγαινα στη σχολή. Έβλεπε πόνο. Τώρα τι θες, να το παίξει καλό παιδί στην κάμερα. Θέλω να το παίξει συνεπή φοιτήτρια, εργατική κοπέλα. Καθάριζα σκάλε. Ήταν καθάριζα παπούτσια. Στα μαλλιά. Έχει κάνει τα πάντα, δεν ξέρω, δεν είναι και αυτή η κοπέλα για σπίτι. Και αυτή τώρα δεν μαγειρέψει μόνο. Εκείνη ούτε για μακαρόνια. Κάνει τέσσερις δουλειές για να μπορεί να παραγγέλνει. Ήρθε, μας είδε. Μας είδε. Γεια σου, Μαγένα, στην Αραχοβίτα. Μιχαήλ, μην είναι η φωνητός μετά το μπουφάν. Και λέμε, Αραχοβίτησα. Γεια σου, Μαρία. Χάρηκα. Χάρηκα. Γεια σου, λοιπόν, ενημέρωση κοινού. Φτάνουμε σε 8 λεπτά. Το σύνορα σας έχουμε κλειστώσει γιατί βάζουμε μουσική και θα γίνει copyrighted. Και απλά τραγουδάμε στα τελείχεια. Αυτά ήθελα να πω. Τα λέμε Αράχοβα. Μικαήλα. Πώς νιώθεις που φτάσαμε Αράχοβα? Καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Κρυώνω. Εγώ έκανα ένα outfit enhancement. Θα μας πατήσουν. Θα είναι χαρά για αυτούς. Επίτευμα. Ο θάνατος μου, ναι, θα έχουμε την κάμερα και μετά όμως θα μπορεί η οικογένειά σου να πάρει λεφτά γι' αυτό. Μετά θα μπορεί η οικογένειά σου να πάρει λεφτά γι' αυτό όμως, γιατί θα έχει καταγραφεί. Οπότε εντάξει, δωρεά, κάτι γίνεται. Μαρία Γκίκα. Μπορώ. Εντάξει, παρκάραμε εδώ δίπλα, παρκάραμε προφανώς, εντάξει, Αράχοβα που να βρίσκαμε. Που σημαίνει ότι έχουμε ένα μισά ώρα περπάτημα να φτάσουμε. Οριακά σ' άλλο νομό. Θα έλεγε κανείς. Για κοιτάξτε τι όμορφα που είναι. Εντάξει, έχει ζέστη. Και εντάξει, ελάχιστη δροσιά. Βασικά έχει δροσιά, αλλά έχει ήλιο. Φίμπι, δεν έχεις μιλήσει πολύ. Hi. Δεν έχεις μιλήσει πολύ. Hi. Αυτό το answer I was looking for. Εν τω μεταξύ, είδαμε και τρία νομίζω τρακαρίσματα στην Εθνική. Καραμπόλες, γιατί πάνε όλοι κοντά. Και κάπως... αργήσαμε, θα μπορούσε κανείς να πει. Η ώρα είναι 12:25 και είχαμε κλείσει 11 για καφέ, αλλά εντάξει, ενημερώσαμε, οπότε όλα καλά. Μικαήλα, ορίζεις το δρόμο. Όλοι ακολουθούμε σένα σαν σχολική εκδρομή. You are the teacher. Και κάπως έτσι βλέπουμε και την παρέλαση στην Αράχοβα. Oh my pretty girls. Θα δούμε και τη γεώτα του φίλου μου, αλλά πείσαι πέσα να πιάσω, το βλέπω. Εντάξει, να σε ενοχλούμε άλλο. Εντάξει. Θα σε δούμε μετά. Η Μιχαέλα έχει ρίξει ό,τι φαγητό και ποτό υπάρχει πάνω. Άμα μεινάσουμε μετά, θα πάμε τη Μιχαέλα. Φάγαμε λίγο προσπαθήσαμε γιατί έχουμε κλείσει φαγητό σε δύο ρίτσες. Βασικά σε λιγότερο, τώρα είναι σε μία ώρα. Και τώρα ήρθαμε να βγάλουμε κάποια φωτογραφία. Οι τέσσερις από τους έξι. Γιατί έχουμε να διαφημίσουμε εδώ πέρα το μαγαζί των κοριτσιών. Τι τα αγοράζουμε, δηλαδή, καταλάβατε. Γατουλίνια! Παιδιά, από εδώ δεν θα βρούμε ωραία στενό. Προσπαθούμε να βρούμε aesthetic δρομάκι. Εδώ θα σε βάλω μέσα και θα σε κλείσω. Κλείσαμε. Μας και γλιτώσουμε. Motherfucker, I've been mortified, 45, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side. Hood ties from hood lines, my niggas doing dope lines. I'm running to the cops, that's a bitch, nigga exercise. Don't run into the cops, that's the motto. I don't see it coming to an end like Legato. Niggas get chipped like Staccato, send a whip through the hood, now it's sounding like Vibrato. Λοιπόν, βλέπετε εδώ την παρέα, προχωράει μπροστά. Τώρα θα πούμε για φαγητό στο Ζάχο, Λιβάδι. Τι είμαστε πω, πεινάμε. Λίγο. Δεν φάγαμε πολύ. Εγώ θέλω τα κοψίδια μου, παιδιά. Και έχω θέμα με το φρονιμίτι, με έπιασε λίγο να με πονάει.
Και ότι με πιάσε τώρα είναι πάρα πολύ κακή στιγμή. Ελπίζω να το ξεπεράσω, να φάω την πριζολίτσα μου προς τα νιάρο, γιατί λίγο δεν ξέρω. Επίσης έβγαλα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Φυσικά μία είναι που με έχει εκθασιάσει. Αλλά μπορούμε να δουλέψουμε και με αυτό. Singing all my sorrows on Apollo. I've been trying to pave the way, but they didn't tell me it was potos. America ain't dreaming, they've been scheming. Δεν θα βγάλω την ώρα που μπαίνουμε. Που ήρθαμε επιτέλους για φαγητό. Μυρίζει πατατούλα. Και εγώ πεινάω. Ευτυχώς που δεν έφαγα. Μα δεν έφαγα γι' αυτό. Ήμουν έξυπνη, όχι σαν εσάς. No offense. Ζωρίστηκε, σε είδα. Πιέστηκε. Obsession σου. Είναι ζεστό. Με μπιλάκι δεν έχεις. Oh my god. Λοιπόν, εγώ κοίτα τι κάνω στο ψωμί τώρα. Μπορώ να σε αντιγράψω. Βάλε μου λίγο, γιατί δεν μου προσέχει. Σε προσέχει. Το καμένο. Θέλω να ρεμίσουμε τα ποτήρια. Να σας βάλω εγώ. Ευχαριστώ. Και όμως κοίταξε να δείξει. Και βάζουμε και αλάτι. Αλάτι. Θέλεις αλάτι. Ναι, θα κάνω προβλέψεις για τα χρήματα πώς θα πληρώσουμε, ναι. Ναι, αλλά δεν ξέρει ο κόσμος τι θα πάρει, οπότε ναι, για πες. Θα πω 120 με 130. Εγώ λέω παραπάνω σίγουρα. Πολύ καλά, δεξίδιο. Τι σειράζει εσύ. Ωραία. 150 θα πεις με βοήθεια, δεν μετράει το χρήμα του κοινού. Επόμενη πρόβλεψη. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε στο show για να δούμε ποιος έχει δίκιο. Και ποιος κέρδισε? Εσύ. 198 κερδίζει η Κατερίνα. Ευχαριστώ. Στην τώρα. Περίμενε Μαρία να βγάλω το χόπ σου. Τι θα γίνει? Θα σπρώξω. Σπρώξε. Το λες και πέσιμο. Αν δεν είσαι αδερφές δηλαδή. Θα πεις! Δεν μπορεί! Σπρώξτη! Σπρώξτη, Φίβη! Θα σε βγάλω! Όχι, κάτσε! Εγώ το έχω, ρε! Περίμενε, κάτω! Γιώργη! Βγάζει τώρα αυτό! Α, sorry! Πάρτε ένα φορματάκι! Ένα για όλες μας! Θέλω λίγο να χωθείτε πιο μέσα, λίγο για τη ζωή σου. Πιθάνω να δείτε και στον ντουλαπάκι, σε παρακαλώ. Sounding like a real nigga anthem. Shawty's on my wallet, now she think a nigga handsome. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick on a bitch. Let the bitch use my bitch with a kiss on my lips like oh. I am not a pimp with a limp. I'm a man with a gift and I'm doing my shit like oh. Η Κατερίνα κάνει 15 χρόνια, την περιμένουμε συνέχεια. Θέλουμε γλυκό. Και θέλουμε γλυκό, πραγματικά. Σφιχτά, σε παρακαλώ. Δεν μου κόψει και την ημέρα. Είναι σαν του δημόσιου υπαλλήλου που ένα κάνει τη δουλειά και όλοι οι άλλοι κοιτάνε. Ακριβώ αυτό είσαι. Κοιτάξτε τα καλά, ήταν. Όχι, θα το πάω, θεωρεί. Λένε ότι είχε ωραία γέση, όσοι έχω φιλήσει. Δεν ξέρω ποτέ. Πώ το κάνει αυτό? Όσοι έχω φιλήσει. Του φιλάω κανονικά. Και δεν το τρώω. Εγώ πάντα το. Επίση, όχι, κατά λάθο ίσω. Του ήρθε να ξεράσει, είπε. Κάτι τέτοιο άκουσα. Είπε, σου έρχεται να ξεράσει. Είναι μια ορειβασία να κάναμε και δεν ξέρουμε πού να ξεράσει. Θα ήθελα να την κάνω και τώρα κι εσύ, γενικά. Α, γενικά θα ξεράσει, ωραία.
Γενικά κάνει μα. Φύγει η συζήτηση τώρα. Δεν έχω καταλάβει τι λέει, πραγματικά. Είναι αγοράκι. Σύση τη λένε και θα είναι αγοράκι. Δεν άκουσα, βρε. Θα βγάζω τη Μιχαήλα που παίρνει την καρέκλα και τη μετακινεί. Έλα, σύρε. Τα κατάφερες? Τη βρήκα την καρυγλίτσα, μια χαρά. Εντάξει, μια χαρά. Α, είχατε τα σάρτ. Δεν θέλουμε. Δεν θέλει. Όχι. Τρία. Είναι εμένα. Ευχαριστούμε. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό το παρελθόν. Είναι στον Άγιο Όρος. Θα ανέβω στο vlog. Εννοείται πως θα ανέβεις στο vlog, πες γεια στον κόσμο. Θα γίνεις διάσημη από σήμερα. Γεια subscribers της Κάθρι. Έτσι βγάζει. Πήρε, το σήκωσε. Το άρπαξε, το γράφω, λέω ντρέπε. Της μαθαίνω λίγο. Η Ιδιώτα είναι πραγματικά η φίλη μου που μου λέει κάθε μέρα πότε θα ανεβάσω βίντεο. Ναι, γιατί μου είχε πει τα νεύρα. Είχα πολύ καιρό να ανεβάζει. Τώρα μπορώ να ταυτιστούν όλοι οι subscribers μαζί σου. Όχι, δεν θυμίζω. Μου αρέσει που θα συμμετέχεις και στη συζήτηση, όπως σου πω. Ξέρει κανείς από ζώδια, για να έρθει στις σχόλες, σκορπίδες, εγώ είμαι από τα ζώδια. Εγώ είμαι σκορπιός, αν πείτε κάτι άλλο. Είναι πολύ sexual και μπορώ να το κάνω confirm. Που ασχολείται με μια χαμηλή, αλλά υποθέτει και πολύ εκδικητική, το οποίο νομίζω δεν είναι, θεωρώ εγώ, αλλά πρέπει να το πει και κάποιος άλλος για να το πει. Κάτσε να τσακωθούμε να σου πω. Δεν θέλω να τσακωθούν. Εγώ δηλαδή στη σχολή. Θέλω να το κάνουμε λίγο focus αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η φωτογραφία της Μαρίας που είναι με το σκυλάκι της Ίση. Και κοιτάξτε παιδιά πάλι. Όπως ανήσεις. Έχεις πάρει τη σαμασία. Οπ, μου άνοιξε μύτη παιδιά. Πηγαίνουμε προς το αυτοκίνητο, αποφασίσαμε ότι σιγά σιγά θα την κάνουμε. Η ώρα είναι 7 για να γυρίσουμε 9 και. Οπότε πηγαίνουμε στο αυτοκίνητο, τώρα έβαλα λίγο τροσούλα, αλλά όλη μέρα ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Και ναι, για να πάμε και για να ποτώσω έναν άνθρωπο το βράδυ, δηλαδή όχι τίποτα άλλο, Αθήνα. Ελπίζω απλά να αντέξουμε. Θα πάμε για ένα χαλαρό, λέμε με Φίμπη. Ένα χαλαρό. Εγώ είπα ότι δεν θα κάτσουμε αργά, γιατί εντάξει με τόση οδήγηση. Θα το παίξω. Καταρίνα, θα είστε κουρασμένες, παιδί. Δεν είμαστε κουρασμένες, αλλά... Ένα ποτάκι 28 που έχουμε αργία, δηλαδή δεν γίνεται, επιβάλλεται. Ναι, μην χάσουμε. Να μην χάσουμε. Εννοείται πως εγώ δεν θα πιω ούτε το μεσημέρι πια κρασί, να σημειωθεί, γιατί είμαι οδηγός και είμαι συνεπής και δίνουμε το καλό παράδειγμα. Κρυώνουν όλοι. Εγώ και λυσικά δεν κρυώνω. Παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Βλέπουμε και το φεγγάρι εκεί. Τόσο δύσκολο είναι ο Βόγκ. Όχι, θα βγάλουμε φωτογραφία όλους μέσα στα κορίτσια. Παιδάκια, γερνάμε σπιτάκι. Το κορίτσι πίσω θα πέσω σε ύπνο. Κάποια στιγμή σίγουρα στη διαδρομή θεωρώ. Μετά έχω να οδηγήσω και εγώ από τον άντρα το μεταξύ. Τέλεια, καλά θα πάει αυτό. Πάμε προς Αθήνα. Ελπίζω να πάρει 2 ώρες και λιγότερο. Εντάξει, θεωρώ τέτοια ώρα γυρισμός 28 δεν νομίζω ότι θα γυρίζει κανένας γιατί όλοι έχουν φύγει για τετραήμερα. Οπότε ελπίζουμε να πάει καλά. Τώρα δεν βλέπουμε τίποτα οριακά. Αλλά εδώ είμαστε εμείς. Εντάξει, μην το χειάζω. Θα σου οδηγήσω. Οδηγώ κιόλας αυτή τη ζωή. Αυτά. Τα λέμε Αθήνα. Μόλις παρκάραμε, παιδιά, είμαι πτώμα. Πώς καλά! Κουπάνισε το αγκόνι της από τον Εύρο. Τι κουπάνισε το αγκόνι μου και αυτό. Καλά πήγε αυτό, κορίτσια. Παιδιά, δεν αντέχω. Κουράστηκαν τα μάτια μου. Έχει αστήσει η πλάτη μου. Είμαι όμως η καλύτερη οδηγός. Είμαι. Δεν με τελειά μόνο εγώ. Καλή ότι ισχύουν. Μαρία μου, πώς φαίνομαι. Κουρασμένη. Όπως πάντα. Ακόμα και κουρασμένη η κούκλα. Εν τω μεταξύ η ώρα είναι 9.45, αλλά δεν είναι λες και είναι 2 το βράδυ. 2 το βράδυ. Με δικά σου λόγια. Εντάξει. Κίσι! Κι εγώ σας αγαπώ. Άντε καλή νύχτα, εσύ το έχεις ανάγκη φαίνεται. Καλή δουλειά αύριο. Επίσης. Κλάκια.
Λοιπόν, παιδάκια, όπως καταλάβετε, έχω φτάσει σπίτι. Έκανα λίγο κάποιες δουλίτσες, έχει πάει λίγο αργούτσικα, είναι 11 παρα 5. Τώρα θα πάω να φτιάξω κάτι να φάω στα γρήγορα. Μου έχει φτιάξει μπιφτάκια γλωπούλας βασικά και θα φτιάξω και μια σαλάτα. Και κάπου εδώ θα σας κλείσω, γιατί θέλω να πάω να μαζέψω, να ξεβαφτώ, να ετοιμαστώ για ύπνο και να βάλω το Σόι Σου, που είναι η αγαπημένη μου σειρά για ξεκούραση, και να γελάω και απλά να νιώθω έτσι μια χαλάρωση. Και να πω να κοιμηθώ, γιατί με πτώμα, οπότε καταλάβατε δεν πήγαμε ούτε για ποτό, θα πάμε αύριο. Οπότε ναι, ανυπομονώ να πω γυμναστήριο το πρωί και θέλω να είμαι ξεκούραστη. Κουράστηκα επίσης πάρα πολύ από την οδήγηση στο γυρισμό, ειδικά τα μάτια μου, γιατί πραγματικά ο δρόμος ήταν τελείως σκοτεινός, οπότε έπρεπε να προσέχεις πάρα πολύ. Οπότε είναι μια καλή στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Εύχομαι να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Θα έρθουν πάρα πολλά βίντεο καινούρια, να τα περιμένετε. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τι θέλετε να δείτε από μένα. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να προσέχεις και να περνάς τέλεια. Πολλά φιλάκια και τα λέμε στο επόμενο.